Και θα συναντήσουμε Εύη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Φώτη. Μάγκο. Ναι. Καθώς οι λήψεις λένε όχι. Εντάξει. Σε λένε όχι. Σε ξαπλώστρες, σε περιττές πολυτέλειες και επιμένουν κατά κάποιο τρόπο σε ένα αυθεντικό, παραδοσιακό, αγνό τρόπο διακοπών με οικολογικό πρόσημο, με μία συνείδηση με βάση την οικολογία. Και βλέπουμε τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι από τους τυχερούς δημάρχους πανελλαδικά που ζει και βρίσκεται σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από τους Λειψούς, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Έχετε δίκιο, πραγματικά και εγώ είμαι ευγνώμων γιατί θεωρώ ότι ζω σε έναν παράδεισο και όλοι οι κάτοικοι του νησιού φυσικά. Εμείς τι κάνουμε, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Αφαιρούμε τα περιτά και κρατάμε την ουσία, όπως είναι και το σύνθημά μας φέτος. Δηλαδή, σε ένα μικρό νησάκι όπου οι διακοπές θα πρέπει να είναι αυθεντικές, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κοντύτερα στη φύση, στο περιβάλλον, το οποίο απλόχερα μας χαρίζει την ομορφιά του, εμείς να μην παρεμβαίνουμε, να μην επιτηδεύουμε την παραλία, τη θάλασσα, να απολαμβάνουμε το νερό και τις διακοπές μας μακριά από τις ανέσεις σε εισαγωγικά που στο τέλος όμως γίνονται κομμάτι της βιωματικής μας εμπειρίας και προσδίδουν αυτό που όλοι αποζητούμε στις διακοπές, να περάσουμε καλά, να γυρίσουμε πίσω με γεμάτες τις μπαταρίες και να σωστά φύγουμε από την τοξικότητα της πόλης. Και αυτό ζητούν βέβαια και οι τουρίστες που έρχονται. Ένα απλό καθημερινό τρόπο διακοπών η αλήθεια είναι και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εκεί στους Λειψούς να τους παρέχετε αυτές οι υπηρεσίες. Έχετε δίκιο, υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Όλο αυτό που κάνουμε δεν είναι μονόδρομος, είναι αμφίδρομο. Και από τις δύο πλευρές υπάρχει αυτή η τάση και οι ξένοι θέλουν να προστατευτεί αυτό που γνώρισαν πριν από 30-40 χρόνια όταν ήρθαν με τους γονείς τους, με τους παππούδες τους κάποιοι, να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια, αλλά και εμείς έχουμε αρχίσει κατά κάποιο τρόπο να αυτοπροσδιοριζόμαστε από αυτές τις τεχνητές ατέλειες, θα έλεγα, που όμως συνθέτουν μια άλλη πολυτέλεια, αυτή της απλότητας, η οποία είναι σπάνια. Δεν θέλουμε να αντιγράφουμε τα άλλα μέρη, αλλά δεν θεωρούμε επίσης ότι είναι και κακό που στα άλλα μέρη υπάρχουν όλα αυτά. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κάνει διακοπές. Ενδεχομένως και εμείς αν πάμε κάπου αλλού να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά εδώ δεν ταιριάζει στο φυσικό μας περιβάλλον, δεν ταιριάζει στη γεωμορφολογία, οι παραλίες μας δεν είναι τεράστιες, έχουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος και νομίζω ότι αν επιτρέψουμε έναντι τιμήματος την παραχώρηση για να τοποθετηθούν ομπρέλες ή ξαπλώστρες και θα χαλάσει ο χαρακτήρας μας, αλλά θα μειωθεί δραστικά και ο ζωτικός χώρος για τους υπόλοιπους λουόμενους. Και είναι πολύ σημαντικό, Δήμαρχε, το γεγονός ότι και οι επιχειρηματίες του νησιού τάχθηκαν έτσι με το σχέδιο αυτό και συμφώνησαν. Οπότε είστε συσπειρωμένοι και περιμένετε με το καλό να έρθουν και οι πρώτοι τουρίστες. Όλοι έχουν καταλάβει ότι τελικά το δυνατό μας χαρτί είναι αυτές οι καινοτομίες και αυτές οι διαφοροποιήσεις, θα έλεγα, από τη μάζα. Και όταν ακόμα κάποιοι θεωρούν ότι βγαίνουν από το βόλεμά τους, βγαίνουν από την καθημερινότητα που καταλαβαίνετε ότι αυτό απαιτεί κόπο η προσαρμογή, στην αρχή δημιουργεί μια μουρμούρα. Όταν όμως βλέπουν πώς η επίδραση, όπως τώρα αυτό που κάνουμε, που προβάλλεται το νησί μας εξαιτίας αυτής της απόφασης, ή άμεσα από τους ίδιους τους επισκέπτες που τους λένε μπράβο για αυτή την επιλογή, νομίζω ότι γινόμαστε όλοι μετά συνοδοιπόροι και αυτοπροσδιοριζόμαστε από αυτό. Είναι το μπραντ του νησιού μας. Αυτή τη στιγμή πολλά άλλα που έχουμε καταφέρει. Οι πρώτοι τουρίστες έχουν καταφτάσει ή έρχονται σιγά σιγά? Βεβαίως και έχουν καταφτάσει. Από το Πάσχα και έπειτα δεν έχει διακοπεί καθόλου η ροή τουριστών. Σιγά σιγά αυξάνεται. Θεωρώ ότι το 19 θα το ξεπεράσουμε και αυτό δεν είναι μια ευχή, είναι μια πραγματικότητα. Τα μηνύματα που παίρνω είναι προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη για τον Ιούνιο υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις που περνάνε το 50 με 60%, κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε. Μάλιστα. Επειδή έχουμε πολλά μηνύματα παραγνωτοποιούμε συνδέσεις και τα έχουμε ξαναπεί και μας ρωτάνε πώς θα πάμε στους Λειψούς, ακτοπλοϊκή σύνδεση. Πόσες φορές την εβδομάδα, Δημαρχέ? Έχουμε από τον Πειραιά 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, το μεσημέρι στις 3 το απόγευμα.
στις 3 το απόγευμα αυτές τις μέρες, τις 2 που προανέφερα, και επιστροφή την επόμενη μέρα. Τώρα, από Κρήτη μπορεί κάποιος είτε να πάρει το καράβι, να φτάσει στον Πειραιά το πρωί και να φύγει πάλι το μεσημέρι για Λιτσούς, ή μπορεί να πάρει αεροπλάνο, μια πρωινή πτήση ή και μεσημεριανή, προλαβαίνει, και να έρθει, να πάει στον Πειραιά και να έρθει αυθημερών στους Λιψούς. Και πόση ώρα χρονική διάρκεια Πειραιάς Λιψή? Τώρα με τα καράβια, με την ταχύτητα που έχουν τα τελευταία χρόνια, η ώρα έχει μειωθεί στις 8 ώρες και 3 τέταρτα. Μάλιστα, μάλιστα. Αξίζει λοιπόν να επισκεφτούμε, να πάμε σε αυτό το νησί, να γνωρίσουμε και τον Δήμαρχο, μην τα λέμε μόνο τηλεοπτικά, σωστά? Λοιπόν, ευχόμαστε καλή σεζόν, να παραμείνετε σε αυτή την αξία και το ιδανικό που έχετε θέσει και στο μυαλό σας, ότι το απλό είναι αυτό που κάνει και τη διαφορά. Και είναι και ο σεβασμός στον τόπο, σωστά? Να παραδώσετε κάποια στιγμή τη σκυτάλη και ο κόσμος καθημερινότητα να είναι σε μια καλύτερη και πιο στερεά βάση. Να είστε καλά. Είναι πάρα πολύ ναι. Εύκολο να ζηλέψεις πράγματα τα οποία μπορεί και να μην είναι τόσο θετικά, μόνο και μόνο επειδή το επιβάλλει ο καιρός. Και θα τα βρεις και παντού, ξέρετε. Είναι δυσέβρετη η φιλοσοφία που έχετε, Δήμαρχε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, χαιρετισμούς.